εικόνα με τα αποσαρθρωμένα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου για την κατάσταση που παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα κρατητήρια στις υπηρεσίες της Κρήτης. Οι αποκαλύψεις που ήρθαν στο προσκήνιο με δραματικό τρόπο στη διάρκεια της απόδρασης αποτελούν ηχηρόσημα κινδύνου. Όπως έχω εικόνα δεν υπάρχει. Σε κανένα. Κανένα. Έχουμε μείνει με τον παλιό τρόπο, με την πόρτα, με το λουκέτο, που πολλές φορές αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα κίνδυνο να ευνηδιάσουν τον αστυνομικό και να υπάρξει μια ενδεχόμενη απόδραση. Οι συνδικαλιστές της Ελλάς δεν κρύβουν τις ανησυχίες τους, αφού ο κίνδυνος για τους συναδέλφους τους μπορεί να είναι θανάσιμος. Ήταν θέμα χρόνου και ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο με θύμα συνάδελφο. Το σενάριο που φοβόμασταν ήταν να μπει μέσα ο αστυνομικός της Βάρδειας, να τον πιάσουν από το λαιμό, να του πάρουν τα κλειδιά και να φύγουν. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων προειδοποίησε μάλιστα ότι θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου σε κάθε περίπτωση έκθεση σε κίνδυνο αστυνομικών. Κάθε ένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Τέλος τα παιχνίδια στην ελληνική αστυνομία. Κανείς πλέον, θα το πω έτσι απλά, ρητά και κατηγορηματικά, δεν θα κάνει παιχνίδια στην πλάτη του Έλληνα αστυνομικού. Και όμως, εν έτη 2022, αυτή είναι η εικόνα των κρατητηρίων στην πλειοψηφία των περιφερειακών υπηρεσιών της αστυνομίας στην Κρήτη. Δεν είναι το ζητούμενο δηλαδή να βάλουμε 5 άτομα να προσέχουν ένα κρατούμενο βαρπινίτη. Είναι να υπάρχουν οι συνθήκες αυτές κατάλληλες ώστε να μπαίνει σε ένα χώρο, να είναι και αυτός να αισθάνεται άνετα και εμείς να μπορούμε να τον φυλάξουμε με όση ασφάλεια μπορούμε. Οι χώροι των κρατητήριων προβλέπεται να λειτουργούν διασφαλίζοντας όχι μόνο την αποτροπή αποδράσεων, αλλά στοιχειωδώς αξιοπρεπείς συνθήκες παραμονής των κρατουμένων, αλλά και ασφάλειάς τους. Στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου, το κτίριο της οποίας είναι παντελώς ακατάλληλο εδώ και χρόνια, κρατούμενοι και αστυνομικοί κινδυνεύουν περισσότερο από τους οβάδες που πέφτουν κάθε τρεις και λίγο. Στεχάζονται σε άθλιες συνθήκες. Έτσι λοιπόν και τα κρατητήρια και οι συνθήκες που δουλεύουν οι συναδέλφοι και που φιλοξενούνται οι κρατούμενοι είναι κακές. Τα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λασιθίου έχουν κριθεί στο σύνολό τους ακατάλληλα και επισφαλή, όπως επιβεβαιώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, που προσπαθεί να κινητοποιήσει το αρχηγείο της Ελλάς με συνεχείς εκκλήσεις. Τα κρατητήρια στο νομό Λασιθίου τα περισσότερα είναι παλιά, δεν έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Η τεχνολογία εξελίσσεται και εμείς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Υπάρχουν κελιά τα οποία μπορείς να τα ασφαλίσεις με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να μην μπαίνει και ο αστυνομικός μέσα να έρχεται σε επαφή με πάρα πολλούς κρατουμένους. Σε καλύτερη μοίρα βρίσκονται τα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, όπου μάλιστα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων σπέβδει μετά τα τελευταία γεγονότα να ενισχύσει τη θωράκιση του χώρου με επιπλέον κάμερες ασφαλείας. Είναι λειτουργικά πλήρως, απλά υπάρχει πάλι μερική έλλειψη όσον αφορά στις κάμερες ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορεί ο αστυνομικός συνάδελφος να είναι στη σκοπιά του, ας το πούμε έτσι, που έχει τη φρούρησή του. Και να ελέγχει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο σε υπηρεσίες όπως το σεισμόπληκτο αστυνομικό τμήμα Αρκαλοχωρίου, όπου κρατούμενοι και αστυνομικοί παραμένουν στον ίδιο χώρο, ενώ στο τέλος της ημέρας μεταφέρονται είτε στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα, είτε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Και στην συνέχεια, πόσο τον φυλάνε, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, εκτός αστυνομικού τμήματος, τον μεταφέρουν είτε είναι στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείου, είτε είναι σε κάποιο άλλο περιφερειακό τμήμα.